Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η χθεσινή χαλαζόπτωση στους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Λαπαίων στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τους παραγωγούς, το χαλάζι που έπεφτε για μισή ώρα κατέστρεψε το 50% της ελαιοπαραγωγής τους. Εγώ γύρω στα 600 δέντρα και έχουν πέσει μια μεγάλη ποσότητα ελαιοκάρπου. Είναι φέτος τη σοδειά για να βγάλουμε κάτι. Όλοι υποφέραμε και να φάμε το λάδι. Σε κήπους, σε ελιές, έχουμε κάνει ζημιές μεγάλες. Και φέτος πέσα και πέρσι πέσα. Έχω μια πενταριά ρίζες, λίγες. Και περιμένετε φέτος να βγάλετε λάδι μετά από πέρσι? Περίμενα. Ένα 20%. Αλλά τίποτα. Έκανε χαλαζόπτωση και έκανε ζημιά στα ελαιόδεντρα. Από ό,τι έχω ενημερωθεί από τους δημότες, είναι περίπου στις τάξεις του 50% του της ζημιάς, ο καρπός που έχει πέσει από τα δέντρα. Για τεράστιο πρόβλημα κάνουν λόγο οι κάτοικοι, οι οποίοι αγωνιούν για τις αποζημιώσεις τους. Και χοντρό χαλάζι, πάρα πολύ χοντρό χαλάζι. Τώρα σαν το καριλάκι, σαν τα μικρά καρύδια έδωνε. Σαν μικρά καρύδια έδωνε. Έχει ρίξει, έχει κάνει μεγάλες ζημιές. Έχω γοναλιόφτω 300 σελίδες μέσα σε ένα χωράφι και είναι χαμός τρομοχαμε, με οροπάσινγκες. Το ίδιο ήταν και πρόπερσης. Και τσιδηρώσαμε, εδώ κάμε και 30 ευρώ. Δεν ήρθαν να τσιδούν παρά μετά 2 μήνες. Εμεγαλώσανε τα χόρτα, τσιχώσανε, εσαπηθήκανε, δεν πήρα τίποτα εγώ. Μέχρι τις 23 Οκτωβρίου καλούνται οι πληγέντες να καταθέσουν σχετικά αιτήματα για να λάβουν αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ. Τουλάχιστον μισή ώρα, μπορείς και παραπάνω. Οι μισές πέσανε, τώρα δώσουν τίποτα, έχει καλώς. Αν δεν δώσουν, εξιότανε. Κατά σύμπτωση είχε έρθει μια υπάλληλος από τον ΕΛΓΑ, από το Ηράκλειο, για να πάρει κάτι αιτήσεις για τα μπέλια και έκανε μια επίσκεψη στα αγροκτήματα εκεί και είδε πράγματι τη ζημιά. Μας είπε για 15 μέρες θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις οι δημότες κάθε Τρίτη και Πέμπτη μέχρι τις 23 του μήνα για να αποζημιωθούν.